κύριοι συνάδελφοι, να σας ευχαριστήσω για να σας καλωσορίσω εδώ στη συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στην συνέχεια για την ποδηλατική διαδρομή, έχοντας εδώ μαζί μας τον αθλητή, τον νεαρό αθλητή Θεολόγο Τσιτσίδη, στο μεγάλο εγχείρημα να επιχειρήσει να διανύσει 600 χιλιόμετρα κατά μήκος του νησιού μας. Θα δώσουμε τον λόγο στον υπεύθυνο της εταιρείας Promotion Marketing, τον κύριο Χαρίζη. Πριν από αυτό, θα ήθελα να πω καλή τύχη στον αθλητή μας για την μεγάλη προσπάθεια που θα καταβάλει και να ευχαριστήσουμε την ευκαιρία την Promotion Marketing που για δεύτερη φορά και μετά από ένα ακόμη σημαντικό γεγονός όπως το τουρνουά του Νίκου Γκάλη και προσωπικά τον κύριο Χαρίζη, που μου δίνει τη δυνατότητα να είμαι υπεύθυνη τύπου της διοργάνωσης. Δίνουμε τον λόγο στον κύριο Χαρίση να μας πει δύο λόγια και στην συνέχεια στην αντιδήμαρχο πολιτισμού και αθλητισμού, την κυρία Βλάχου. Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε εδώ για να ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρεθήκατε για να καλύψετε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Είμαστε εδώ για να προβάλλουμε το νησί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από μια ιδέα που γεννήθηκε από τον θεολόγο του Τσιτσίδη. Ουσιαστικά αυτό θα βάλει τα δυνατά του για να βγάλουμε την εικόνα του νησιού όσο καλύτερα γίνεται σε μια πολύ δύσκολη σεζόν που πέρασε, που περνάει. Την ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Δήμο για την υποστήριξή του και ελπίζω στον θεολόγο τα καλύτερα, θα είμαστε στο πλευρό του σε όλη τη διαδρομή και να έχουμε ένα αίσιο τέλος πάνω από όλα με υγεία. Στη συνέχεια θα δώσουμε τον λόγο στον αθλητή, τον θεολόγο Τσιτσίδη, να μας πει και πράγματα για το εγχείρημα αυτό και την ιδέα που είχε, με στόχο πάντα την προβολή του νησιού μας. Καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε το νησί μέσα από αυτή την ιδέα που είχα και θα βάλουμε τα καλύτερα δυνατά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο που μας στηρίζει όλο αυτό και τους χορηγούς μου που είναι δίπλα μου, και τους συγγενείς και τους φίλους μου. Νομίζω ότι οι αθλητές μιλούν ούτως ή άλλως με την πράξη και με τις δεξιότητες που έχουν, όπως για παράδειγμα στο συγκεκριμένο ποδηλατικό αγώνα, πολυδηλατική διαδρομή, στην οποία θα αναδειχθούν και σε μία του νησιού μας. Να δώσουμε τον λόγο στην αντιδήμαρχο του πολιτισμού και αθλητισμού, την κυρία Βλάχου, και στη συνέχεια οι συνάδελφοι θα κάνουμε τα ερωτήματα και προς τους τρεις. Καλησπέρα συνάδελφοι, καλωσορίσατε στη σημερινή συνέντευξη τύπου που έχει μια ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, γιατί στο επίκεντρο είναι η νεολαία μας, στο επίκεντρο είναι ο αθλητισμός. Και πράγματι θα πιαστώ από αυτό που είπε ο θεολόγος, ότι με το άκουσμα της είδησης ότι πρόκειται να γίνει ένα τέτοιο εγχείρημα στο νησί μας, ο Δήμαρχος άμεσα, πολύ πρόθυμα και με μεγάλη ευχαρίστηση και συγκίνηση, κινητοποίησε όλους εμάς, τους συνεργάτες του, τον πρόεδρο του ΔΟΠΑΒΣ, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Προτεραιότητά μας είναι η νεολαία και ο αθλητισμός και θέλουμε σε κάθε έκφρασή του να το δείχνουμε αυτό. Είτε πρόκειται για έργα και υποδομές, είτε πρόκειται για μια άλλη δράση όπως είναι αυτή. Και έρχονται πολλοί προβληματισμοί στο μυαλό μας και πολλοί, αν θέλετε, έτσι που μας τσιγκλάνε και μας λένε μας αυτή την εποχή, παιδιά, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, τώρα ο Δήμος, ο ΔΟΠΑΒΣ θα χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο εγχείρημα, δώσε τα χρήματα κάπου αλλού, σε ένα πεζοδρόμιο, σε ένα δρόμο, σε κάτι τέλος πάντων, σε ένα έργο πιο χειροπιαστό. Αγαπητοί συνάδελφοι, όχι ότι δεν υπάρχουν αυτές οι ανάγκες. Υπάρχουν. Υπάρχουν αυτές οι ανάγκες, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Και οι συνθήκες, όπως έχω υπογραμμίσει και άλλες φορές, ποτέ δεν είναι εύκολες και ποτέ δεν είναι εύκολες και ιδανικές για την τοπική αυτοδιοίκηση, για κανέναν μας. Όμως εκείνο που πρέπει να δείξουμε είναι να κάνουμε επιλογές και να δείξουμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Στις δύσκολες συνθήκες, λοιπόν, είτε δεν κάνεις τίποτα, είτε στέκεσαι στην άκρη σαν θεατής, ή παίζεις κάποιο ρόλο και ακόμα καλύτερα πρωταγωνιστής. Σε όλα αυτά τα ερωτήματα, λοιπόν, η Δημοτική Αρχή, ο ΔΟΠΑΒΣ, απαντάει ότι ναι, ο Δήμος της ΠΟΟΜ μπορεί να πρωταγωνιστήσει, μπορεί να αλλάξει σελίδα και μπορεί να δώσει δύναμη, ελπίδα και αισιοδοξία. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε μέσα από τη στήριξή μας στον Θεολόγο, γιατί πρώτα απ' όλα εκείνος μας δίνει αυτή τη δύναμη.
Και νομίζουμε ότι θα έχει πολλαπλά ωφέλη αυτή η προσπάθεια. Ξεκινώντας πρώτα-πρώτα για τον ίδιο τον αθλητή. Είναι ένας αθλητής που κάνει ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και σίγουρα αυτό θα τον βοηθήσει να αποκτήσει μια αναγνωρισιμότητα. Το άθλημα επίσης ήταν ένα κίνητρο το οποίο μας έκανε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Πρόκειται για το ποδήλατο. Και η ΚΟΣ έχει σημαία της στο ποδήλατο. Ευκαιρία λοιπόν να το δείξουμε και στην πράξη ότι ναι, το στηρίζουμε αυτό το όραμα. Το ρεκόρ Guinness, ότι πρόκειται να πετύχει ο Θεολόγος κάτι που θα γραφτεί στο βιβλίο Guinness. Είναι μια πρωτόγνωρη επιτυχία από μόνη της για το νησί μας, οπότε αξίζει και αυτό ως ο λόγος να έχει την υποστήριξή μας. Ποδήλατο και τουρισμός. Είναι κάτι το οποίο επιδιώκουμε να έχουμε προβολή, γιατί στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο οι εναλλακτικές μορφές μετακίνησης είναι το α και το ω. Θέλουμε λοιπόν να δείξουμε ότι έχουμε ένα νησί φιλικό, ανθρώπινο, πολύ πιο κοντά έτσι στις σύγχρονες μορφές μετακίνησης από ό,τι στο παρελθόν. Και ναι, μέσα από το ποδήλατο στηρίζονται και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τόπου μας, στηρίζεται η οικονομία μας. Τα ξενοδοχεία, οι επιχειρήσεις, τα καταστήματα που είναι φιλικά προς τη χρήση του ποδηλάτου σίγουρα έχουν ένα νέο κύκλο εργασιών που παλαιότερα δεν θα τον είχαν αυτόν τον κύκλο. Δημιουργούνται ένα σωρό επαγγέλματα λοιπόν που ασχολούνται με το ποδήλατο. Υπάρχει ένας κύκλος εργασιών που ναι, στην οικονομική κρίση μπορεί να δώσει μία διέξοδο. Ναι, να δείξουμε την πόλη μας λοιπόν και το αστικό και το φυσικό περιβάλλον του νησιού μας ότι έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, τις φυσικές ομορφιές να προβληθούν μέσα από αυτό το εγχείρημα και ο Θεολόγος θα μας βοηθήσει γιατί όλη αυτή η διαδρομή θα καταγράφεται και θα προβληθεί το νησί μας από άκρη σ' άκρη μέσα από τις διαδρομές. Άρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία να μας δώσει και μας περισσότερη όθηση να προχωρήσουμε και με το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων μας αλλά και με τα μονοπάτια με τις διαδρομές που έχουμε χαρτογραφήσει και θα δείτε το επόμενο διάστημα αυτά να παίρνουν σάρκα και οστά. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν είμαστε εδώ σήμερα για να στηρίξουμε ηθικά και υλικά τον Θεολόγο γιατί όπως είπαμε πρώτα απ' όλα παίρνουμε εμείς δύναμη και είναι χρέος μας να την επιστρέφουμε. Χαιρόμαστε που η νεολαία μας κάνει όνειρα και όχι απλά κάνει όνειρα, σχεδιάζει, βρίσκει τρόπους να τα υλοποιήσει και χαίρομαι που υπάρχουν και τα στελέχη όπως είναι ο Κώστας ο Χαρίζης, όπως είναι η Πόπη Γανελάκη που είναι μέσα στο χώρο και μπορούν να στηρίξουν επαγγελματικά αυτή την προσπάθεια και έχουν κινητοποιήσει και ένα μεγάλο αριθμό επιχειρηματιών του νησιού μας, από τον πιο μικρό μέχρι τον μεγαλύτερο, από τις πιο μικρές χορηγίες μέχρι τις μεγαλύτερες, που αυτό δείχνει πόσο έτσι το αγκάλιασε ο κόσμος και το έκανε δική του παγκοαϊκή υπόθεση. Εκ μέρους του Δημάρχου ΚΟΟ, λοιπόν, Θεολόγη μου, εκ μέρους του Προέδρου του ΔΟΠΑΒΣ, του Παναγιώτη του Χατζηχριστοφή, εκ μέρους όλων των συναδέλφων, σου ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία και για σένα αλλά και για το νησί μας, γιατί νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει την ΚΟΟ να ανέβει πολύ ψηλά και αν αυτό γίνει με τις δύο ρόδες με το ποδήλατο, μακάρι να γίνει, γιατί η ΚΟΟ είναι το νησί του ποδηλάτου και αυτό είναι το σήμα κατά τεθέν για την επόμενη περίοδο που θέλουμε να το πετύχουμε. Είναι ένα στοίχημα που θέλουμε πραγματικά να έχει επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη, να είσαι υγιής, πάντα άξιος και πάντα να έχεις αυτή τη διάθεση να ονειρεύεσαι και να προσφέρεις τον τόπο σου. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η συνάδελφος Μαρία Πολίτου από τη Δημοτική Τηλεόραση. Να ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία στον Χρήστο και το εγχείρημά του. Μια πραγματικά πολύ σημαντική προσπάθεια και έχει πραγματικά ένα πολύ γενναίο ρόλο, μιας και θα αναδείξεις και το νησί μας επίσης. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πρώτα εσένα, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμά σου, τι ήταν αυτό το οποίο, πόσο καιρό προετοιμάζεσαι, τι δυσκόλεψε και τι περιλάμβανε αυτή η προετοιμασία που κάνεις όλο αυτό το διάστημα. Και θα ήθελα να ρωτήσω και τον υπεύθυνο μάρκετινγκ αλλά και τον αντιδήμαρχο ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σε ό,τι αφορά την προώθηση και προβολή εκτός της προσπάθειας αυτής. Αν δηλαδή θα ασχοληθούν και κάποια μέσα ενημέρωση, αν έχετε επικοινωνήσει με κάποιες, ώστε να προβληθεί περισσότερο το εγχείρημα του Χρήστου και κατά συνέχεια το νησί μας. Στην προετοιμασία δεν έχει αλλάξει τίποτα στην προπόνηση που κάνω. Σίγουρα θα συναντήσουμε τον καιρό. Άμα έχει αέρα, θα είναι λίγο πιο δύσκολο για να βγάλουμε τα περισσότερα χιλιόμετρα. Πάμε να αναδείξουμε το νησί, να περάσουμε από τα όμορφα μέρη που έχουμε. Και αυτό. Οι δυσκολίες που συναντήσαμε ήταν εκτός. Όπως οι χορηγοί, να έρθουν να το αγαπήσουν όλο αυτό. Αλλά εντάξει, όλα βρέθηκαν και τώρα είναι μια χαρά. Θεωρείς ότι οι συνθήκες αυτές που είναι αυτή τη στιγμή είναι σε ευνοούν ποδηλατικά? Έτσι όπως κυλάει και ο καιρός, ναι.
απαντήσω και εγώ στην ερώτησή σας. Πρώτα απ' όλα κινηθήκαμε στα τοπικά μέσα, προσπαθήσαμε να μπλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερο τα τοπικά μέσα, να φανεί στην τοπική κοινωνία το εγχείρημα αυτό, ώστε άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν τον θεολόγο να σταθούν στο πλευρό του, να έχουν την γνώση του εγχειρήματος και να το κάνουν, να το πράξουν. Κάναμε κάποιες επαφές με τα αθηναϊκά μέσα, τα κεντρικά μέσα. Κάναμε επαφές και με το εξωτερικό, με κανάλια αθλητικά του εξωτερικού. Λόγω της ισχύου σας κατάστασης αυτή τη στιγμή, είναι δύσκολο. Υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον, έχουμε κάνει κάποιες συνεντεύξεις. Θα σταλεί υλικό σε κάποια κανάλια, αλλά είναι δύσκολο λόγω αυτών που συμβαίνουν στη χώρα μας τα τελευταία μήνες να καλύψουμε ένα τέτοιο event με συνεντεύξεις ή με ανταποκρίσεις. Παρόλα αυτά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή αυτό θα γίνει πολύ εύκολα, έτσι, θα διαδοθεί. Οπότε αυτό που λέει ο Κώστας, τα προβλήματα να έχουμε επί τόπου ανταποκριτές δεν μπορούν να ξεπεραστούν λόγω του κορονοϊού, αλλά νομίζω ότι το υλικό θα προωθηθεί. Και εφόσον γίνει το γεγονός, γίνει το εγχείρημα και είναι επιτυχημένο, αυτό θα είναι κάτι που θα υπάρχει και φυσικά λοιπόν θα διαφημίζεται συνέχεια από αυτό. Σχετικά με τη διαδικασία. Συνήθεια. Σχετικά με τη διαδικασία και την προσπάθεια, τι ώρα θα είναι η έναρξη, τι εκδηλώσεις θα υπάρχουν, τι ώρα θα τελειώσει, ποιο θα βιντεοσκοπεί, πώς θα παίζει όλο το 24 ώρα αυτό το βίντεο, λίγο να μας ενημερώσει για αυτό το πράγμα. Θα υπάρχει από τις 5.30 ώρα που θα το κάνω ο παιδοδιακός μας όμιλος, ο κύριος Νικόλας Πρέσμα με τον κύριο Αλευράκη, δεξιοτεχνής που δηλασίζει με τα μικρά παιδιά. Θα είναι μια ωραία κίνηση για να δείξουν τα μικρά παιδιά. 6.30 ώρα ξεκινάμε από την Πλατεία Ελευθερίας η κίνηση το απόγευμα και τελειώνουμε 6.30 κάτω από την Καμάδα. Θα βιντεοσκοπείτε αυτό? Θα βιντεοσκοπείτε με τον κύριο Μιχάλη Σαριγιάννη και τον κύριο Νικηφόρο, του συνεργείου. Θα υπάρχει κάποιο link, θα είναι live δηλαδή, θα το βλέπουμε. Θα το ανεβάσουμε στο Facebook και στο Instagram, να υπάρχει live το στίγμα μου, με πόσα χιλιόμετρα πηγαίνω, με τους καρδιακούς παλμούς, με την κλίση, με την απόσταση, με όλα. Θα έχεις κάποιο γιατρό δίπλα σου, θα έχεις κάποιο συνεργείο. Η ομάδα διάσωσης θα είναι και το συνεργείο μου, ο κύριος Στράτης Εθνικός. Όπως είπε και ο Θεοδόγος, το εγχείρημα θα καταγράφεται. Θα είναι συνεχόμενο βίντεο, θα φανεί ποιος είναι και ότι δεν πατάει κάτι και ότι προσπαθούμε να κάνουμε να καλύπτουμε όλα τα δεδομένα για ένα ρεκόρ. Θα στείλουμε το βίντεο εκεί που πρέπει να το στείλουμε και θα περιμένουμε μια απάντηση για το αν το δέχονται ή όχι. Κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ναι, ναι, ναι. Το ρεκόρ Guinness μέχρι στιγμής ποιο είναι στην ίδια... Ρεκόρ Guinness σε αυτήν τη μεικτή διαδρομή που θα έχει ανηφόρες, κατηφόρες, αέρα που θα είναι έξω, δεν υπάρχει. Δημιουργούμε εμείς ένα ρεκόρ Guinness. Υπάρχει όμως μέσα σε πίστα που είναι 900 χιλιόμετρα, αλλά είναι καμία σχέση. Είναι εντελώς διαφορετικό. Το ποδήλατο και όλο. Έχω και εγώ ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά το τεχνικό κομμάτι. Δηλαδή, αν το όλο εγχείρημα έτσι όπως θα καταγραφεί, φαντάζομαι με τις κάμερες, αυτό δέχεται το. Η διαδικασία του Guinness για να καταγραφεί. Δηλαδή, είναι μία μέθοδος η οποία ενδείκνεται σε ό,τι αφορά το να είναι έγκυρη προσπάθεια του θεολόγου. Έχουμε μιλήσει και μας έχουν πει το ναι. Τώρα από εκεί και πέρα θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα, μας είπανε, για να το εξετάσουμε και να το επικοινωνήσουμε. Έχετε από ποια ερώτηση. Να ρωτήσω κάτι τρέλει τώρα, να το να πιστέψω στα φυσιολογικά, να ρωτήσω θεολόγο να μας πεις λίγο την προετοιμασία, έτσι λίγο να βρούμε αγώνα, γιατί φαντάζομαι υπάρχει και από το πλάνο και ένα σχέδιο σε αυτά την προπόνησή σου και ένα ερώτημα στην κυρία Δημήμαρχο λόγω των καταστάσεων πολλά πράγματα να βάλλονται. Αν εμείς δεν θέλουμε, αλλά αν συμβούν και στο 21 αυτό θα κάνουμε πάλι αντίστοιχες δηλώσεις και διοργανώσεις. Πάνω στην προετοιμασία μου, προηγουμένως δεν έχει αλλάξει κάτι. Ίσα-ίσα βγαίνουν όλες τις ώρες, όλες τις μέρες, βροχή, αέρα κτλ. Βγαίνουν, δεν έχουμε θέματα.
Εμείς όπως ο Φρέτος με τα θερινά Ιπποκράτεια, όταν ήταν πραγματικά μέσα στην καρδιά του κορονοϊού, έτσι, όταν Μάρτιο-Απρίλιο σχεδιάζαμε τα θερινά Ιπποκράτεια, τότε έγιναν τα πρώτα lockdown στην Ελλάδα. Συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες, ό,τι είναι να ακυρωθεί θα ακυρωθεί, ό,τι είναι να αναβληθεί θα αναβληθεί και ό,τι να γίνει θα γίνει. Το πρόγραμμα των θερινών Ιπποκρατίων, αγαπητοί μου Πόπη, το αλλάξαμε πάρα πολλές φορές, ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Γιατί παρακολουθούσαμε τα πρωτόκολλα που έβγαιναν κάθε εβδομάδα και το αλλάζαμε. Το εύκολο ήταν να πούμε, δεν κάνουμε τίποτα, καθόμαστε σπίτι μας και ησυχάζουν και οι υπάλληλοι και όλοι οι συνεργάτες μας. Το δύσκολο ήταν να το κάνουμε. Εμείς επιλέξαμε το δύσκολο γιατί όλες αυτές οι προτάσεις ήταν προτάσεις των τοπικών φορέων. Δηλαδή 99% προτάσεις ήταν οι προτάσεις των συλλόγων και των φορέων. Η μία πρόταση, ας πούμε, ήταν η δική μας του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού που θέλαμε να την κάνουμε εμείς. Οπότε σε συνεργασία με τους συνδιοργανωτές μας, έτσι προχωρήσαμε βήμα-βήμα και με πολύ προσοχή. Και γι' αυτό βλέπατε ότι αλλάζαμε χώρους, βγάζαμε ανακοινώσεις ότι υπήρχαν προκρατήσεις θέσεων. Υπήρχε θερμομέτρηση, υπήρχε η σειρά, υπήρχαν οι αποστάσεις. Όλα αυτά τα μέτρα, υπήρχαν οι απολυμάνσεις στους χώρους πριν και μετά. Όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν μας οδήγησαν στο να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις και πραγματικά η ανταπόκριση του κόσμου έδειξε ότι το είχε ανάγκη αυτό. Διψούσε για πολιτισμό γιατί είχε συνηθίσει διαχρονικά ο Δήμος Κόκκιο Δοπάς να έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα θερινών Ιπποκρατίων και χειμερινών σε όλο το νησί. Έτσι λοιπόν καταβάλαμε αυτή την προσπάθεια που αυτές οι αλλαγές. Είχαν τρομερές αλλαγές και διοικητικά, γιατί έπρεπε να αλλάξουμε αποφάσεις με ημερομηνίες με τους συνεργάτες μας, αλλά και τεχνικά. Το να αλλάζεις μια εκδήλωση και να την πηγαίνεις σε διαφορετικό χώρο πάλι είχε άλλες διαδικασίες. Άρα είμαστε έτοιμοι και το χειμώνα για κάτι ανάλογο, γιατί έχουμε τα Χριστούγεννα, έχουμε τις απόκριες. Φυσικά, όσο ισχύουν τα μέτρα με ανοιχτές πλατείες, πάρκα κτλ., δεν θα γίνουν μεγάλες εκδηλώσεις. Αλλά από τώρα οφείλω να ομολογήσω ότι έχουμε ήδη ένα φάκελο με προτάσεις. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και υπάρχει και μια άλλη εναλλακτική μορφή τώρα έτσι, πολιτιστικών δράσεων που έχει να κάνει με το διαδίκτυο. Με ιντερνετικές προτάσεις που μας κάνουν με τα κλειτά σχήματα και θέλουμε να το εξετάσουμε αυτό. Βέβαια δεν σου κρύβω ότι σαν το ΠΑΠΣ έχουμε αλλάξει και λίγο τη φιλοσοφία μας γιατί εννοείται ότι η προτεραιότητα έχει η υγεία και άρα δίνουμε έμφαση στις απολυμάνσεις και των αθλητικών εγκαταστάσεων και των παιδικών σταθμών. Άρα τα λεφτά μας τα δίνουμε εκεί που άλλες χρονιές δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη. Ένα δεύτερο είναι ότι δίνουμε έμφαση επίσης στα έργα συντήρησης και αποκατάστασης φθόρων και ζημιών πάλι σε αυτούς τους χώρους. Άρα κάπου βλέπεις ότι η ζυγαριά γέρνει προς τα εκεί και λιγότερο προς τις εκδηλώσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει τίποτα. Θα γίνεται με φιδό, με προσοχή και με βάση τα πρωτόκολλα που θα έχουμε κάθε εβδομάδα. Όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται. Για την παρουσία τους. Να ευχηθούμε όλοι μαζί καλή τύχη στον αγώνα του Θεολόγου και να θυμίσουμε ότι αύριο στις 18:30 στην Πλατεία Ελευθερίας είναι η αφετηρία για τον αγώνα. Μία ώρα νωρίτερα, στις 17:30, θα υπάρχουν από τους ομίλους του ποδηλατικού όμιλου, τους δύο κυρίους που ανέφερε ο αθλητής μας, δεξιότητες από μικρούς αθλητές. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Και να πούμε βέβαια ότι από όπου περνάει ο Θεολόγος θα είναι πολύ όμορφο να είμαστε έξω. Να είμαστε έξω στον δρόμο, στα μαγαζιά μας, στα σπίτια μας, στα μπαλκόνια μας, στα καταστήματά μας, να τον χειροκροτήσουμε, να τον ενθαρρύνουμε. Δεν μπορούμε να συγκεντρωνόμαστε σε σημεία έτσι κεντρικά πολλά άτομα. Μπορούμε όμως μεμονωμένα ο καθένας μας να είμαστε έξω, να τον χειροκροτήσουμε, να τον ενθαρρύνουμε, να δείξουμε ότι είμαστε εκεί. Γιατί πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο και αξίζει πραγματικά να έχει το χειροκρότημά μας και την συμπαράστασή μας. Καλή επιτυχία λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.